Η επέλαση του καύσωνα και οι θερμοκρασίες ρεκόρ που προβλέπεται να καταγραφούν το τριήμερο σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Κρήτη χτυπούν καμπανάκι στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ανεξέλεγκτη έκθεση στον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες σε πολίτες όλων των ηλικιών, ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους πιο ευάλωτους. Ειδικά τα μικρά παιδιά, γιατί τρέχουν και παίζουν έξω χωρίς τα ίδια να έχουν συνειδητοποιήσει το βαθμό κινδύνου που υπάρχει. Το δεύτερο είναι οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι, πρέπει να προσέξουν. Πρέπει να βρίσκονται σε χώρους οι οποίοι να έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία, σε σκίαση, σε κλιματιζόμενους χώρους κατά κύριο λόγο. Οι θηλάουσες και οι έγκυες γυναίκες, τα υπέρβαρα άτομα, τα παχύσαρκα άτομα. Οι συνθήκες καύσωνα επιβαρύνουν ιδιαίτερα όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα, είτε πρόκειται για άσθημα και χάπ, είτε για σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά ή άλλες παθήσεις. Οι άτομα που παίρνουν φάρμακα για χρόνια νοσήματα, τα οποία πιθανόν να τα επηρεάζουν. Και τα άτομα αυτά πρέπει να επιλέξουν να συνεννοηθούν με τον γιατρό τους. Για παράδειγμα, άτομα που παίρνουν διουρητικά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά στη χρήση τους και πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό τους θα χρειαστεί ίσως να αλλάξουν δοσολογία. Για όλους ανεξαιρέτως ισχύουν βασικοί κανόνες, τους οποίους καλούμαστε να τηρήσουμε και να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας από τον καύσωνα. Με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος να ξεπερνά κατά πολύ τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, οι συνθήκες καθίστανται αφόρητες. Έκθεση στον ήλιο, αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Επομένως, όχι στον ήλιο κατευθείαν. Θα πρέπει να είμαστε σε σκιασμένο χώρο ή δυνατόν να είμαστε σε εσωτερικό χώρο ο οποίος να είναι κλιματιζόμενος. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή, ειδικά για τα άτομα που είπαμε προηγουμένως που έχουν αυξημένους κινδύνους. Από εκεί και πέρα, γυαλιά ηλίου, καπέλο, ρούχα τα οποία θα είναι λευκά ή ανοιχτού χρωματισμού, όχι σκούρα ρούχα και αρκετά άνετα ρούχα. Λίγα ρούχα, δεν χρειαζόμαστε πολλά ρούχα αυτή την περίοδο. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας τα επικίνδυνα συμπτώματα σε περίπτωση θερμοπληξίας, αλλά και τις πρώτες βοήθειες, ενώ προειδοποιεί ότι συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε βαριά νόσηση ή ακόμη και στο θάνατο. Άνθρωποι που πιθανόν παρουσιάσουν συμπτώματα κόπωσης, καταβολής, αδυναμίας, ναυτία και πονοκέφαλο θα πρέπει να λάβουν ειδική φροντίδα, η οποία αν δεν οδηγήσει σε υποχώρηση των συμπτωμάτων θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη. Θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή ότι μπορεί το άτομο αυτό να βρίσκεται σε μια κατάσταση θερμοπληξίας ή μια κατάσταση όπου θα επέλθει θερμοπληξία σε λίγο, οπότε θα είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να του δώσουμε υγρά αλλά με μέτρο, δηλαδή λίγα αλλά συχνά. Θα πρέπει να το βάλουμε το άτομο αυτό σε ένα μέρος το οποίο να είναι χαμηλή θερμοκρασία, με κλιματισμό, με άνετα ρούχα, να κάνει πολλά ντουζ τα οποία θα είναι όχι πολύ κρύα αλλά όχι και πολύ θερμά. Την ίδια στιγμή σε ισχύ παραμένουν τα μέτρα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης για απαγόρευση διέλευσης μονοπατιών του Ε4, ενώ από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώθηκε ότι ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστός λόγω καύσωνα μέχρι και την Κυριακή.